Πάμε λοιπόν να παίξουμε solo, Stone Spine Architects. Παίζουμε εναντίον ενός bot, το πούμε έτσι, που έχει τις δικές του κάρτες, εδώ. Και εδώ έχουμε βγάλει την πρώτη κάρτα στη θέση αυτή. Το bot λέγεται Yael και αυτές είναι Yael Cards. Να πούμε ότι το παιχνίδι στείνεται κανονικά όπως για δύο παίχτες, οπότε η διαφορά στο solo κανόνες είναι η εξής. Αρχικά στο setup, χρησιμοποιούμε την πίσω πλευρά αυτού του ταμπλό, που είναι αυτή που βλέπετε εδώ, τη γυρίζουμε από πίσω και είναι αυτή εδώ, και ο λόγος είναι γιατί προφανώς πρέπει να έχουμε θέση για τις κάρτες του Yael. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε μόνο έναν από τους δείκτες, δεν έχουμε priority track που αλλάζει, έχουμε μόνο έναν δείκτη που χρησιμοποιούμε εδώ για να βλέπουμε τα χρήματα που συγκεντρώνουμε. Τα υπόλοιπα στείνονται όπως κανονικά για δύο παίχτες, για παράδειγμα εδώ βλέπετε ότι έχουμε τρεις κάρτες ανοιγμένες, δύο κάρτες αγοράς συμπληρωμένες, αυτά έχουν να κάνουν όπως κανονικά το setup για τους δύο παίκτες, οπότε να τρέξετε με στο φυλάδι πώς να το στήσετε για δύο παίκτες. Ανακατεύουμε τις κάρτες αυτές εδώ που είναι 6 και τραβάμε μία για να ξεκινήσει ο γύρος. Να πούμε ότι υπάρχουν τρεις κάρτες με μία κορώνα, οι οποίες είναι για να προσθεθούν και να κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο δύσκολο, οπότε είναι καλό γιατί δίνει έξτρα πρόκληση. Και πάμε να δούμε οι solo αλλαγές στο gameplay. Οι φάσεις είναι τρεις στην ίσο, είναι το construction phase, που είναι η πρώτη φάση, καθένας από τους τέσσερις γύρους. Η δεύτερη φάση είναι η φάση improvement και η τρίτη φάση είναι η φάση clean-up. Η φάση λοιπόν η πρώτη, construction, αλλάζει ως εξής. Πρώτα ξεκινάει ανοίγοντας την πρώτη κάρτα που φαίνεται από εδώ πέρα του bot. Στη συνέχεια, και κατεβάζουμε πάνω από οποιαδήποτε άλλη κάρτα υπάρχει, έτσι. Στη συνέχεια τοποθετούμε μία από τις κάρτες που έχουμε. Έχουμε πέντε κάρτες, όπως και στο κανονικό παιχνίδι, κάρτες μπουτρουμιών, που είναι από το κύριο deck που είναι εδώ. Τοποθετούμε μία, παίρνουμε μία από τις κάρτες που έχουμε, την επιλέγουμε και την τοποθετούμε στο μποντρούμι μας κανονικά. Το μποντρούμι μας είναι αυτό εδώ, έχουμε πάρει κάρτα blueprint, έτσι. Ισχύουν ό,τι ισχύει κανονικά και σε παιχνίδι με δύο παίκτες. Οπότε, επιλέγουμε μια κάρτα και την τοποθετούμε στο μποντρούμι μας. Αν είμαστε στην πρώτη σειρά, θα το βάλουμε σε μία από τις τέσσερις θέσεις. Αν είμαστε στη δεύτερη, σε μία από τις τέσσερις θέσεις, στη δεύτερη σειρά και ούτω καθεξής. Όπως κανονικά, στους κανονικούς κανόνες του παιχνιδιού. Το επόμενο που κάνουμε είναι επιλέγουμε μία κάρτα από τις υπόλοιπες τέσσερις που μας έχουν μείνει, γιατί μία τη βάλαμε. Μία κάρτα ακόμα την επιλέγουμε για να την κρατήσουμε για τον επόμενο γύρο. Και από τις άλλες τρεις κοιτάμε να δούμε αν έχουν κάτω δεξιά κάποια από αυτά τα σύμβολα. Βλέπετε που έχει το πράσινο σύμβολο εδώ. Μπορεί να είναι πράσινο, μπορεί να είναι κόκκινο, μπορεί να είναι μπλε. Αν κάποια από αυτά τα σύμβολα ταιριά, από αυτές που δεν επιλέξαμε, έτσι. Μία δεν επιλέξαμε να κρατήσουμε και μία δεν επιλέξαμε να τοποθετήσουμε, οπότε μένουν άλλες τρεις. Μάλλον μία επιλέξαμε να τοποθετήσουμε και μία επιλέξαμε να κρατήσουμε για τον επόμενο γύρο, μένουν άλλες τρεις. Αν πάνω αριστερά φαίνεται εδώ πράσινο, που σημαίνει ότι αν είχα κρατήσει αυτές τις τρεις κάρτες, ωραία, είχα παίξει τη μία, είχα πετάξει την άλλη, είχα παίξει τη μία, είχα κρατήσει την άλλη για τον άλλο γύρο. Από αυτές τις τρεις εδώ, αυτή επειδή έχει πράσινο και αυτή που δεν έχει πράσινο, πηγαίνει στο scoring pile του bot. Που δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά μπορεί να αναγκαστώ γιατί θέλω να κρατήσω άλλες κάρτες. Αυτή που έχει το κόκκινο, που δεν έχει βγει κόκκινο εδώ πέρα, μπορεί να έχει και δύο χρώματα, πάει, φεύγει εκτός του παιχνιδιού. Οπότε ουσιαστικά του δίνουμε κάρτες που θα τις χρησιμοποιήσει για να σκοράρει στο τέλος του παιχνιδιού. Έτσι δεν χτίζει μπουντρούμι, αλλά μαζεύει κάρτες που θα δώσουν πόντους νίκης. Στη συνέχεια τραβάμε, αφού το κάνουμε αυτό και έχουμε ξεκαθαρίσει τις κάρτες, τραβάμε μία κάρτα ακόμα στο χέρι μας για κάθε κενή θέση που έχουμε στη γραμμή μας. Έτσι, οπότε αν έχουμε βάλει μόλις την πρώτη κάρτα θα τραβήξουμε τρεις κάρτες. Και ακολουθούμε τα βήματα 2-5 μέχρι να τοποθετήσουμε 4 κάρτες στη γραμμή που παίζουμε στο μποντρούμι μας. Αν είναι ο πρώτος γύρος στην πρώτη γραμμή, είναι ο δεύτερος γύρος στη δεύτερη γραμμή. Θυμίζω ότι κάνουμε ένα πλέγμα 4x4. Αυτή είναι η φάση construction στο solo. Η δεύτερη φάση, η improvement, δουλεύει ως εξής. Κοιτάμε το αρχικό μας χρυσό που έχουμε όπως κανονικά στο multiplayer. Θυμίζω ότι το χρυσό μας τον υπολογίζουμε από τις κάρτες, από το κάτω-κάτω μέρος των καρτών, δηλαδή δείτε εδώ. Δείχνει 3, 2, 2 και 3. Αθρίζω αυτά τα χρυσά που έχω μόνο σε το κάτω μέρος κάρτας γιατί τις άλλες επικαλύπτω με τις πάνω γραμμές και παίρνω και προσθέτω όσο σεντούκι έχω. Δηλαδή εδώ έχει ένα σεντούκι και εδώ είναι ένα σεντούκι. Οπότε είναι 3 και 2 και 2 και 3 που είναι μέσα στο κάτω γραμμή της κάρτας συν ένα ακόμα σεντούκι, συν ένα ακόμα σεντούκι. Αυτό είναι το σύνολο των χρημάτων μου. Όπως λοιπόν και στο κανονικό multiplayer υπολογίζω το χρυσό μου και τον προσθέτω να δω πόσο χρυσό έχω. Και τότε συγκρίνω το χρυσό που έχω με το χρυσό που έχει η κάρτα Yael που άνοιξε. Εδώ λέει 15. Αν έχω περισσότερο χρυσό από τον bot, τότε μπορώ να αγοράσω κανονικά tokens από την αγορά, είτε από το πάνω είτε από το κάτω, σε κάθε μία από τις κάρτες που υπάρχουν, και να το τοποθετήσω στον μποντρούμι μου και να συνεχίσω να αγοράζω εφόσον συνεχίζω να έχω περισσότερο χρυσό από το bot. Αν πάω πάσο, θα σας πω τι γίνεται. Αν όμως σε σύγκριση που έκανα προηγουμένως έχω ίσο ή λιγότερο χρυσό από το Yael, δηλαδή 15 ή λιγότερο, συγκεκριμένη κάρτα που βγήκε, αλλάζει αυτό το νούμερο όπως καταλαβαίνετε, τότε
συγκεντρώνω οτιδήποτε δείκτες υπάρχουν στις κάρτες αγοράς που ταιριάζουν στο χεράκι, δηλαδή εδώ κοιτάξτε δείχνει στη μία κάρτα στο πάνω και στη δεύτερη κάρτα στο πάνω. Άρα αυτά τα δύο που είναι πάνω και αυτά τα δύο που είναι πάνω στην άλλη κάρτα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δουλεύει. Τα συγκεντρώνω και τα βάζω μαζί με τις κάρτες που μαζεύει ο Yael στη scoring περιοχή που έχει για να τα σκοράρει και αυτά. Στη συνέχεια πετάω όλες τις υπόλοιπες discard, συγγνώμη, challenge κάρτες. Πετάω μάλλον την challenge κάρτα με την μικρότερο νούμερο, δηλαδή από αυτές τις τρεις challenge cards που είναι τρεις γιατί είναι παιχνίδι δύο παιχτών αντίστοιχα θεωρείται. Εδώ λέει 17, εδώ λέει 7 και εδώ λέει 2. Θα πετάξω την πάνω που λέει 2. Κάτω δεξιά είναι το νούμερο. Και μετά με αφήνει εμένα να πάω στην αγορά και να αγοράσω token ή να κάνω πάσο. Αν αγοράσω token, ρυθμίζω το χρυσό αντίστοιχα όπως κάνω και στο multiplayer game και μπορώ να συνεχίσω να αγοράζω token. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται αν πασάρω. Αν κάνω pass, στους γύρους 1 έως 3, χρονιές 1 έως 3, παίζουμε 4 θυμίζω, παίρνω το χρυσό μου και το πηγαίνω στο 0. Οπότε μηδενίζει το χρυσό όπως γίνεται πάντα. Στη συνέχεια, επιλέγω μία revealed κάρτα από τις υπόλοιπες που έχουν μείνει και την παίρνω για μένα. Με αυτόν τον τρόπο θα σκοράρω πόντους νίκης. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Yael συλλέγει όλα τα υπολοιπόμενα market tokens από τις κάρτες αγοράς. Ό,τι έχει μείνει, τα παίρνει εκείνος. Και προχωράμε να κάνουμε clean up. Αν είναι το τέταρτο και τελευταίο έτος, δεν πηγαίνουμε το χρυσό μας στο 0, το κρατάμε εκεί που είναι. Γυρίζουμε το marker μας για να δείξουμε ότι έχουμε πασάρει. Στη συνέχεια, δεν επιλέγουμε κάρτα challenge στον τέταρτο γύρο. Ο Γιάννη συλλέγει όλα τα remaining tokens που έχει η αγορά, δηλαδή ότι έχει μείνει εδώ πέρα από τα token αυτά, και προχωράμε στο τελικό σκοράρισμα. Τρίτη φάση, φάση clean-up, γίνεται ακριβώς όπως γίνεται στο multiplayer. Δείτε το βίντεο για το πώς γίνεται το clean-up σε κανονικό multiplayer game. Πάμε λοιπόν, όταν τελειώσουμε 4 χρόνια, πάμε στο τελικό σκοράρισμα. Πώς σκοράρει το solo. Εμείς σκοράρουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όσο και στο multiplayer. Πάμε να δούμε πώς σκοράρει ο Γιάννη, τον bot. Το final goal που έχει, συγκρίνουμε τον αριθμό του χρυσού που έχουμε στο track με το νούμερο που έχει εκείνος και αν ο Yael έχει ίσο ή περισσότερο χρυσό από εμάς κερδίζει 9 πόντους νίκης, αν έχει και εμείς κερδίζουμε 6 πόντους νίκης, αν έχει περισσότερο, αν έχει ίσο ή αν ο Yael έχει ίσο ή περισσότερο χρυσό από εμάς κερδίζει 9 πόντους και εμείς κερδίζουμε 6. Αν εμείς έχουμε περισσότερο χρυσό από τον Yael, τότε κερδίζουμε εμείς 6 πόντους. Κερδίζει εκείνος 6 πόντους και εμείς κερδίζουμε 9, το ανάποδο δηλαδή. Στη συνέχεια, η κάρτα goal που είναι αυτή εδώ που έχει βγει, μία κάρτα goal που παίζει σε κάθε παιχνίδι, θυμίζω. Συγκρίνουμε το μπουντρούμι μας με το τι έχει μαζέψει ο Yael από κάρτες, chamber cards και market tokens για να δούμε ποιος είναι πρώτος ή δεύτερος. Γιατί εδώ λέει για παράδειγμα, ποιος έχει τα λιγότερα σεντούκια θα πάρει τάδε πόντους, 15 πόντους. Και μεταξύ εμάς και του Yael, πρώτος κερδίζει 15 reputation και ο δεύτερος κερδίζει 9 reputation. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Έτσι, σε παραλία, παίζει πρώτος. Τρίτον, οι Yael κάρτες που έχει μαζέψει, αυτές εδώ που έχουν παιχθεί. Για κάθε κάρτα κερδίζει τόσο base reputation και reputation ως condition που λέει κάτω. Δηλαδή, εδώ λέει 10 και 3 για κάθε σεντούκι που έχει μαζέψει. Οπότε για τις κάρτες που έχει παιχθεί, παίρνουμε τις συνθήκες και τις αθροίζουμε. Και τέλος, chamber reputation. Η συνολική αξία το reputation star που έχει ο Yael στις κάρτες τους, θυμίζω ότι οι κάρτες έχουν reputation όπως αυτή εδώ, να εδώ λέει ένα, την παίρνει και την προσθέτει και αυτή στο score του. Αν έχουμε περισσότερο reputation από το Yael, έχουμε εντυπωσιάσει τη Βασίλισσα και θα γίνουμε ο καινούριος της advisor και θα κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλιώς χάνουμε το παιχνίδι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει το solo, οπότε πάμε τώρα να το στήσουμε και να παίξουμε. Βασικά το έχουμε στήσει ήδη, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Λοιπόν. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα ξεκινήσω με τις κάρτες. Εδώ θα φτιάξω το μπουντρούμι μου. Έτσι. Έχω πάρει αυτή την κάρτα, να τη δείξω λίγο πάλι. Μου λέει ότι για 4, 5, 6, 7 ή 8 elements από αυτά που δείχνει πάνω κερδίζω 5, 7, 10, 14 και 20 πόντους νίκης. Και πρέπει να τα βάλω στις θέσεις που λέει. Έτσι. Τους εχθρούς, τα σεντούκια και εδώ το καθεξής. Να υπάρχουν στις κάρτες που θα παίζω. Τέλεια. Ωραία. Οι κάρτες αυτές είπαμε τα σύμβολα τι σημαίνουν. Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι πρέπει να είναι Stone Chamber, άρα θέλει συγκεκριμένα στις θέσεις αυτές να έχω κάρτες Stone Chamber και όχι Sand, έτσι, που είναι η Base. Εδώ και εδώ, το καθαρίζω λίγο. Γενικά όλα τα εικονίδια ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Οπότε πάμε να δούμε ακριβώς, αυτό είναι το χέρι μου, θα το έχω ανοιχτό ενώ παίζουμε. Μου λέει, οι κάρτες challenge είναι να κερδίσω 2 reputation για κάθε διαφορετικό market token που έχω στο dungeon. Και θα φύγει και γρήγορα αυτή η κάρτα.
να κερδίσω 3 reputation για κάθε gnoll σε single column στο chamber στον μπουντρούμι μου και να κερδίσω 4 reputation για κάθε chamber που έχει τουλάχιστον 3 slimes και oozes. Θυμίζω ότι τις challenge κάρτες εγώ τις σκοράζω στο τέλος του παιχνιδιού, έτσι. Για τις 3 κάρτες που θα έχω μαζέψει στο παιχνίδι. Λοιπόν, μία από τους, κάθε ένα από τους 3 πρώτους γύρους. Το τέταρτο δεν συλλέγω. Ωραία. Αν ξεκινήσω να βάζω εδώ την πρώτη μου κάρτα, σίγουρα θέλω να βάλω πέτρα. Οπότε αυτό είναι ένα υποψήφιο για να μπει εδώ. Αλλά από την άλλη, δεν συνδέεται με εδώ. Και έχει και ουζ και έχει και γνόλ. Και γνόλ και ουζ. Οπότε είναι ένα καλό τέτοιο. Αν το κάνω αυτό, έχει βγει πράσινη κάρτα, που σημαίνει ότι πρέπει να αφήσει, αν αφήσει αυτές τις δύο κάρτες, θα τις πάρει. Που δεν θέλω να το κάνω. Εκτός αν παίξω αυτή την κάρτα εδώ. Θα χάσω όμως ένα πόντο, Θα μου δώσει 5 λεπτά βέβαια. Abandon mine. Και να... Ναι, άμα δεν την παίξω αυτή τώρα, την πράσινη, θα την πάρει. Οπότε μπορώ να παίξω μία πράσινη και να κρατήσω μία πράσινη. Αλλιώς θα σκοράρει δύο πράσινες. Πρέπει να προσέχω τι του δίνω, έτσι. Αυτό είναι το θέμα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτή δεν τη θέλω βέβαια. Αυτή είναι καλή γιατί μου δίνει για κάθε 3. Για κάθε chamber που έχει 3, οπότε πρέπει να βάλω ένα element εδώ. Okay. Και αυτή είναι καλή. Και ίσως είναι καλύτερη από αυτή. Αλλά... Πω πω, πραγματικά. Για να δούμε. Είναι και ωραίο το μπουντρούμι όπως φαίνεται, να πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κρατήσω. Αυτή θα μου δώσει 5 χρήματα και είναι σημαντικό να έχω 5 χρήματα στο τέλος. Ναι. Δεν ξεκινάω με κανένα χρήμα. Ξεκινάω. Όχι, πόσο χρήματα ξεκινάω, δεν θυμάμαι. Place each player's other market on the gold track priority. Track 1, 0 gold. Μάλιστα. Άρα δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα στην αρχή. Όχι, μπορώ, αφού πάρω πρώτα το χρυσό μου. Πρώτα θα πάρω χρυσό και μετά θα αγοράσω. Σωστά. Λέω να βάλω αυτό. Ναι, αλλά έτσι όμως θα του δώσω 2 πράσινες. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλω πράσινη υποχρεωτικά. Πράσινη εννοώ με πράσινο εικονίδιο. Για να τον αποτρέψω από το να τη βάλει εκείνος. Και προσανατολίζομαι στο να βάλω αυτή. Και να κρατήσω μία πράσινη στο χέρι. Έχει 15 χρήματα εκείνος. Πρέπει να περάσει και το 15. Σε μια χτυπή να την κρατήσω σίγουρα. Του δώσω 2 πράσινες. Τι να κάνω τώρα, βγήκε πολύ, βγήκαν 3 πράσινες. Ωραία. Κρατάω αυτές. Θα πετάξω μία από αυτές εδώ. Θα πετάξω πια αυτή που το δίνει και πόντο, προφανώς. Okay. Την πετάω, discard. Και αυτές τις δύο θα τις πάρει. Ότι το scoring pile του θα το κρατάω εδώ, να το μαζεύω. Μάλιστα. Και αυτή την κρατάω. Προχωράμε. Τραβάω 1, 2, 3 κάρτες. 1, 2, 3 κάρτες. Και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Υπάρχει ένα πράσινο εδώ. Τώρα όμως μπορώ μόνο 2 χρήματα.
Μπορώ να βάλω αυτό εδώ. Όχι. Μπορώ να βάλω αυτό εδώ. Έτσι. Να κρατήσω αυτή και να το πετάξω αυτό που του δίνει και ένα σεντούκι, γιατί δεν θέλει σεντούκια. Οπότε του δίνω αυτές δύο κάρτες. Όχι, δεν του δίνω τίποτα, τις πετάει αυτές τις κάρτες. Σωστά, γιατί δεν έχει πράσινο. Discard. Ωραία, υπάρχουν δύο θέσεις, οπότε τραβάω δύο κάρτες. Πολύ πράσινο βγήκε, ρε παιδί. Πολύ πράσινο. Τρεις κάρτες πράσινες τώρα μας. Μην πω. Τρία και τρία, έξι. Δεν το φτάνω σίγουρα το 15 που έχει. Οπότε... οπότε τι παίρνω από αυτές. Εδώ θέλει σεντούκι. Εδώ το έχουμε, εδώ το έχουμε. Ωραία. Προσανατολίζομαι στο να βάλω κάτι που δίνει χρήματα. Και ας μην είναι κάτι το φοβερό. Γιατί και να του κόψω και προφανώς και μια πράσινη. Οπότε βάζω αυτό εδώ. Ωραία. Και κρατάω αυτήν. Και μένει αυτή την οποία την παίρνει όμως, γιατί είναι πράσινη. Και μετά τραβάω μία κάρτα μόνο. Αναγκαστικά λέω να βάλω αυτήν εδώ. Και αυτό εδώ. Επειδή δεν έχει πράσινο, έφυγε. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα. Με τη φάση τοποθέτησης περνάμε στη φάση improvement, η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση λέγεται φάση, να θυμίσω πώς λέγεται, construction, ναι. Κανονικά γίνεται με drafting στο multiplayer, έτσι. Φάση λοιπόν improvement. Στη φάση improvement τώρα κοιτάμε το χρυσό. Εκείνος έχει 15, εγώ έχω 3 και 3 6, 6 και 3 9 και 2 11. Με κερδίζει σίγουρα. Όταν έχω λιγότερο γύσω, τώρα έχω λιγότερο, κάνει collect any tokens στο the market που δείχνει εδώ. Άρα θα πάρει το πάνω και το πάνω. Άρα παίρνει αυτά τα token. Ας τα βάλουμε εδώ αυτά που μαζεύει. Και αυτό εδώ. Ωραία. Και... μου αφήνει αυτά και γελάω. Μάλιστα. Okay. Και αφού γίνει αυτό, το επόμενο που κάνει είναι κάνει discard the reveal challenge με το χαμηλότερο νούμερο, οπότε φεύγει αυτή εδώ. Ωραία. Πάει στα discard, στα σκάρτα, γιατί έχει το μικρότερο νούμερο. Και εγώ τώρα πηγαίνω στην αγορά για να αγοράσω. Υπολογίζω πρώτα το χρυσό μου. Πρώτα πρέπει να κάνω το χρυσό που έχω, πρέπει να το έχω κάνει από πριν. Ναι, το έκανα, αλλά δεν το σημείωσα. Είπαμε ότι έχω 11, άρα είμαι εδώ. Οπότε τώρα δεν έχω λόγο να μην την αγοράσω και τα δύο, γιατί ουσιαστικά... ουσιαστικά είναι πράγματα τα οποία δεν θα μου μείνει ο χρυσός, οπότε παίρνω το ένα και το βάζω... εδώ. Και παίρνω, κοστίζει 3, 1, 2, 3 και παίρνω αυτό που κοστίζει 5, 1, 2, 3, 4, 5 και το βάζω εδώ, μια παγίδα. Ωραία. Αφού γίνει και αυτό, πάω πάσο αναγκαστικά, μηδενίζω το χρυσό μου. Επιλέγω μία κάρτα τέτοια. Ο Γιάλ θα έπαιρνε όλα τα υπόλοιπα token, αλλά ευτυχώς δεν τα πήρε. Άρα αυτά θα πάνε discard, θα φύγουν, γιατί δεν υπάρχουν token εδώ. Και εγώ επιλέγω μία από αυτές τις κάρτες. Τρία reputation για κάθε γνώλη είναι single column. Σημαίνει ότι θα έχω τρία από εδώ και τρία από εδώ.
Νομίζω αυτό είναι πιο εύκολο να γίνει. Σω να το λύσουμε στο να πάρω αυτή την κάρτα. Ωραία, την κερδίζω, την παίρνω για μένα. Και αυτή είναι δικιά μου. Και αφού έγινε και αυτό, περνάμε στο clean-up. Το clean-up είναι ο ίδιο, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στο κανονικό. Στους γύρους 1 έως 3, πετάμε όλα τα market token δεν υπήρχαν, πετάμε τις κάρτες, τραβάμε καινούργιες κάρτες και βγάζουμε token. Μία κάρτα και μία, δύο. Εδώ. Γεμίζουμε τις κάρτες με αγοράς, με περιεχόμενα ανάλογα με το σχήμα τους. Και αφού έγινε και αυτό, πετάμε οποιαδήποτε κάρτα δεν έχουμε κάνει claim. Οπότε αυτή φεύγει, δυστυχώς. Στις χρονιές 1 και 2, reveal new challenge cards equal to the number of players plus 1. Άρα 2 και 1, 3. Ωραία. 1, 2, 3. Τελειώσαμε και με αυτό. Και ξεκινάμε ένα καινούριο γύρο, όπου ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τώρα είναι αυτό που θα κάνουμε, να τραβήξω 5 κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5 και να πάμε στον δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο λοιπόν έχουν βγει: κέρδισε 3 reputation για κάθε pair of treasure chest plus reputation starting your dungeon. Εδώ δεν μπορώ να βάλω κάτι. Gain 2 reputation for each reputation star in your dungeon. Αυτό το θέλω. Το θέλω πολύ. Και είναι το μικρότερο νούμερο. Οπότε θα φύγει αν δεν βγάλει περισσότερο χρήματα από τον Γιάλ. Οπότε ανοίγουμε την κάρτα του. 14. Τι. Λοιπόν, το καλό είναι ότι δεν έχει κόκκινα εδώ, που σημαίνει ότι δεν παίρνει καμία κάρτα για το σκοράρισμά του. Εγώ όμως τώρα πρέπει να μαζέψω χρήματα. Get the reputation for each pair of kobold and trap. Α, εδώ μου δίνει 3 πόντους. Okay. Στη δεύτερη γραμμή, εδώ πρέπει να βάλω stone. Οπότε, για να βάλω stone εκεί, ας πάρω αυτό εδώ και ας το βάλω εδώ για αρχή. Ωραία. Από αυτές εδώ κρατάω μία και να κρατήσω. Αυτό μπαίνει έτσι, καλύπτει το χρυσό. Τελαθούμε, δεν παίρνουμε άπειρο χρυσό. Ωραία. Θα μου δώσει 4 εδώ. Okay. Και από αυτές θέλω να πετάξω. Δεν έχω κάποια άλλη απέτηση. Α, σε ντούκι. Θα ήθελα να μπει σε ντούκι εδώ, να τα καταφέρω. Δεν έχει κανένα σε ντούκι εδώ, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω κόκκινα, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Εδώ, για να το κρατήσω. Οπότε κρατάω με βάση απλά το γεγονός ότι θέλω να, ας πούμε, αυτό θα μπορούσε να μπει εδώ και να μου δώσει 3 και 3, 6. Ναι, κρατάω αυτήν. Αυτήν εδώ. Κρατάω αυτήν και αυτές οι 3 πάνε στο discard. Συνεχίζουμε. Τραβάω 1, 2, 3 κάρτες. 1, 2, 3 κάρτες. Λοιπόν, τώρα υπάρχει κόκκινη. Όχι. Τέλεια. Υπάρχει σεντούκι για να μπει εδώ. Όχι. Κρίμα. 3 πόντους αυτό, αλλά δίνει 8 λεφτά,
Βέβαια. Βέβαια. Αυτό με 8 λεπτά σίγουρα θα κερδίσω. Ναι, θα το πάρω γιατί ακόμα και αυτό που είναι μείον 3, με αυτό γίνεται συν 2 αν το κερδίσω. Και έχω λέει. Οπότε επιλέγω αυτό. Το βάζω εδώ. Ο λόγος που το έκανα είναι καθαρά για να πάρω τα 8 χρήματα. Και κρατάω αυτό. Και αυτή είναι εδώ την πετάω. Αυτή εδώ την πετάω. Μάλιστα. Τραβάω μία και μία 2. Και επιλέγω. Δεν θέλω να κρατήσω κόκκινη. Έτσι. Γιατί αν αυτή δεν παιχθεί ή δεν κρατηθεί, θα την πάρει εκείνος και θα σκοράρει. Οπότε, αυτό μου δίνει 3 πόντους, αυτό μου δίνει, δεν το θέλω. Άρα έχω 12 και 2, 14. Ναι, οπότε ό,τι κάρτα και να βάλω, το κερδίζω αυτό. Ωραία. Βάζω αυτό. Αυτή την κρατάω. Και αυτή την πετάω. Την κράτησα γιατί είναι κόκκινη καθαρά. Τραβάω μία κάρτα. Μένει αυτή εδώ. Εδώ δεν μπορώ να βάλω δυστυχώς. Είναι κόκκινες και οι δύο, ε. Πέγαμε το. Αυτός τώρα. Να του δώσω πια από τις δύο. Μάλιστα. Όχι, ναι. Θα του δώσω αυτή, θα βάλω αυτή εδώ. Οπότε του δίνω αυτήν εδώ. Αρχή, αυτή πάει εδώ γιατί είναι κόκκινη. Μάλιστα. Πάμε να υπολογίσουμε το χρυσό τώρα που έχω μαζέψει. Λοιπόν, το χρυσό που έχω μαζέψει είναι 2, 8 και 4, 12 και 2, 14 και 3, 15. Εκείνος έχει 14, οπότε έχω περισσότερο. Οριακά. Μάλιστα, μας το σκεφτόμουν κιόλας. Οπότε, παίζω πρώτος. Το παίζω πρώτος σημαίνει ότι αφού έχουμε υπολογίσει το χρυσό, εγώ αγοράζω και μετά κάνουμε evaluate πάλι. Οπότε πρέπει να αγοράσω. Μα συγγνώμη, αυτή τώρα πώς θα την πάρω εγώ. Γιατί αν κάνω visit the market to buy tokens. If you buy tokens, adjust your market on the gold track and place tokens in your dungeon. Then compare gold step above. If you pass, see above. Αυτό σημαίνει ότι θα πετάξει πάντα. Θα την πετάξει, άρα δεν μπορεί να την πετάξει ποτέ. Τι χαμηλότερο νούμερο. Τι κοτσάνη είναι αυτή. Collect any tokens on the market cards corresponding to the cards. Discard reveal challenge με lost value. Α, αν έχω πασάρει, διαλέγω πρώτος κάρτα, ναι. Σωστά. Γιατί έχω κάνει πας πρώτος. Σωστά. Οπότε ο πάνω το απαντάει. Στο πας μου παίρνω πρώτος, οπότε μπορώ να την πάρω αυτή. Δηλαδή για να την πάρω. Λέει, if you buy tokens, adjust your market. Οπότε, πρέπει να πάω πάσο, αναγκαστικά. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Πάω πάσο. Αναγκαστικά, γιατί έτσι μπορώ να. Δεν θα μπορώ να αγοράζω κανένα όμως token, έτσι. Θα τα πάρει όλα αυτά εκείνος. Για να κερδίσω αυτό το οποίο θα μου δώσει τι 2 και 2, 4 πόντους. Ενώ αυτό μου δίνει 3 ήδη.
Λέω να μην τα παίξω όλα γι' αυτό. Όχι, θα μου δώσει 2 και 2. 4 και 2. 6. Αλλά θα του δώσω ένα πόντο από εδώ. Θα του δώσω αυτό αναγκαστικά που θα τον κάνω να έχει λιγότερους πόντους εκεί. Του δίνω παγίδα. Παίρνει 2 πόντους για κάθε παγίδα. Οπότε αυτά είναι 4 πόντους. Όχι, δεν με συμφέρει να το δώσω. Οπότε πάω να αγοράσω. Λοιπόν, τι αγοράζω. Αγοράζω. Αγοράζω το εξής. Έχω 15, οπότε μπορώ να πάρω. Ένα. Μπορώ να πω και αυτό. Ναι, και να το βάλω εδώ πάνω. Και να είναι 1, 2, 3, 4, το τέταρτο. Οπότε πάω από τους 10 στους 14. Ναι, αυτά παίρνω. Λοιπόν, παίρνω 7, με 7 αυτό. Και 8, 15. Και αυτά εδώ. Οπότε του τα κόβω κιόλας. Οπότε αυτό δεν παίρνει τίποτα. Μάλιστα. Τα παίρνω και τα τοποθετώ. Πάμε λοιπόν. Αυτό θα μπει εδώ, γιατί το θέλει το blueprint μου. Να το. Αυτό θα μπει... Να μπει. Ας μπει εδώ, να έχουμε λίγο ευελιξία. Αυτό θα μπει... Εδώ. Και αυτό θα μπει... Εδώ. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Αφού πήγα πάσο, διαλέγω πρώτος κάρτα. Όχι, δεν πάει πάσο, συγγνώμη, δεν διαλέγω κάρτα. Συγκρίνουμε τώρα το χρήμα μας, γιατί εγώ έχω 0 και εκείνος έχει 14. Άρα, εκείνος τι κάνει, επιλέγει το πάνω, που δεν έχει επιλέξει τίποτα, τέλεια, τα καθάρισα. Πετάμε την κάρτα με το μικρότερο νούμερο, οπότε αυτή γίνεται discard, τέλεια. Μετά, εγώ... πηγαίνω στην αγορά... εγώ τώρα πάω πάσο, οπότε πηγαίνοντας πάσο παίρνω κάρτα. Νομίζω αυτή θα πάρω, γιατί ήδη μου δίνει 3 πόντους. Παίρνω αυτήν εδώ και την προσθέτω στις κάρτες που έχω. Μάλιστα. Εκείνος συλλέγει αυτό στο upkeep, είπαμε, τις κάρτες έχουμε πάρει, τελειώσαμε. Παίρνει όλα τα remaining market token. Οπότε τα παίρνει αυτά, σωστά. Τα παίρνει γιατί είναι ρημένη. Αυτές οι κάρτες φεύγουν. Και προχωράμε στον επόμενο γύρο. Επόμενος γύρος. Τραβάμε 4 κάρτες. 0 είναι ο χρυσός μου, είναι 0. Τραβάω 5 κάρτες. Τι γίνεται, παιδιά, εδώ. Βγαίνει μια καινούρια κάρτα Yael. Ωραίο, όλο ενδιαφέρον. Πράσινες κάρτες, μόνο αυτή δεν πρέπει να του δώσω. Γιατί θα τη σκοράρει. Τι έχω να βάλω εκεί. Έχω να βάλω slime εδώ, ουζ εδώ και πέτρα εδώ. Οπότε, αν κρατήσω αυτές εδώ. Α, πρέπει να βγουν και κάρτες. Συγγνώμη, αυτή γίνεται discard. Και εδώ γίνονται άλλες 3, για να δούμε τι έχει σημασία εδώ. Λοιπόν, Goblin και Senduki που δεν έχω, δίνει 3 πόντους. 2 reputation for each trap in a chamber with a path to the exit of your dungeon. Okay. Και gain 4 reputation for each chamber with at least 1 monster, 1 trap and 1 reputation star. Να, οπότε αυτό μου δίνει 4. 18 είναι το μικρότερο, οπότε θα φύγει. Μα το πάλι θα φύγει. Αυτό μου δίνει 4. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα κρατήσουμε. Α, συγγνώμη, εγώ είχα 15. Είχα ένα ακόμα. Γιατί είχα και αυτό εδώ το χρυσό που είχα, το συντούκι. Δεν είχα 14 πριν, 15 πριν, είχα 16. Αλλά δεν μπορούσα να αγοράσω κάτι άλλο.
Πάμε τώρα να δούμε τι θα κρατήσω γιατί θα βάλω. Πρέπει να του, να, αυτή εδώ πρέπει να την κρατήσω, να τη διώξω. Λοιπόν, προσανατολίζομαι. Αυτό είναι και stone. Λοιπόν, από stone, εδώ πρέπει να μπει stone. Σίγουρα. Αλλά. Και εδώ πρέπει να μπει slime. Ωραία. Ας βάλω λοιπόν αυτό εδώ που είναι slime. Και είναι και 5 χρήματα. Εδώ, έτσι. Ωραία. Για να μην του δώσω χρήματα, γιατί αυτό θα έχει μαζέψει. Πώς κάτσε να παιχθεί. Αυτό θέλει τα πράσινα τώρα. Θέλει τα κόκκινα. Αυτή είναι εδώ. Θέλει. Μάλιστα. Οπότε θα βάλω αυτήν. Για να έχω 5 χρήματα, γιατί αυτό έχει 9. Εντάξει, νομίζω τα περνάω εύκολα. Αλλά και είναι και ουζ. Ωραία. Και θα κρατήσω. Θα κρατήσω αυτήν εδώ, γιατί αυτό μπαίνει, φτάνει από εδώ. Θα κρατήσω αυτήν εδώ για να τη βάλω μετά. Οπότε δεν το δίνω. Το δίνω μία πράσινη και αυτές οι δύο πετιούνται. Λοιπόν, και τραβάω. Μία, δύο, τρεις. Μία για κάθε κενή θέση που έχει. Τρεις. Λοιπόν. Εδώ πρέπει να μπει πέτρα. Οπότε μπορώ να το κάνω αυτό βάζοντας αυτό εδώ που είναι πέτρα και είναι και πράσινο για να μην το δώσω. Σωστά. Ωραία. Και κρατάω πια να κρατήσω την πράσινη αυτή εδώ για να μην την πάρει. Ναι. Βέβαια εδώ ήθελα ένα κατακόρι. Ναι, τέλος πάντων. Okay. Ωραία. Και τραβάω άλλες δύο κάρτες. Μία και μία δύο. Τέλεια. Από αυτές προσανατολίζομαι στο να βάλω αυτή εδώ. Γιατί ενώνει όλο αυτό εδώ και μπορεί να το ενώσει και με το κάτω. Οπότε θα πάρω πολλούς πόντους να το κάνω αυτό. Και... να. Αλλιώς μπορεί να το κλείσουμε εδώ. Okay. Και του δίνω και κρατάω μία. Κρατάω την πράσινη και πετάω αυτή. Ωραία. Και τραβάω μία κάρτα. Είναι πράσινες και οι δύο, ε. Α, θα δώσω αυτή που είναι σεντούκι. Του δίνω δύο πόντους. 5, 7 και ένα 8. Αυτός έχει 9. Οπότε σίγουρα πρέπει να βάλω αυτήν εδώ. Συζητητή. Και αυτήν εδώ, επειδή είναι πράσινη, την κρατάει. Τελειώσαμε. Χρυσό εγώ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versus 9. Και αυτή δεν μπορούσα να το πάρω. Ναι. Γιατί... θα παίρνω όμως το σεντούκι που δεν θέλω. Ναι, δεν πειράζει, okay. Ξαναμετράω. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 έχω εγώ. Και εκείνος έχει 9, οπότε παίζω πρώτος. Λοιπόν, τώρα. Α, δεν έχουν βγει κάρτες. Ναι, δεν έβγαλα κάρτες αγοράς. Εντάξει, έπαιξα προφανώς εστιάζοντας στο τέτοιο φουλ, στο μπουντρούμι, αλλά... πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνιδάκι, πολύ ωραίο. Αν σας αρέσει το pattern building, το tile placement, εντάξει, βάζουμε κάρτες, αλλά tile είναι ουσιαστικά, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Έχω 10...
13. 5, 6, 7, 8, 3, 11, 12, 13. 13 έχω. Από τα 13 μπορώ να αγοράσω 13 ή να πάω πάσο. Αν πάω πάσο, αυτή θα φύγει. Δεν με νοιάζει όμως, ας φύγει. Γιατί θέλω να αγοράσω. Και τι θέλω να αγοράσω? Και 4, 13. Μπορώ να πάρω αυτό τα 2 και αυτό. Μπορώ να πάρω αυτό και αυτό, θα είναι 3 token. Και αυτό μπορώ να το βάλω κάπου από πακίδα για να μου δώσει 3 πόντους ήδη. Ναι. Άρα 9 και 4, 13. Τα ξοδεύω όλα και παίρνω αυτά εδώ. Και θα τοποθετώ αυτό, θα μπει κάπου να έχω παγίδα. Αυτό σίγουρα θα μπει εδώ. Γιατί μπαίνει μαζί με αυτό και μου δίνει 3 πόντους. Αυτό σίγουρα μπαίνει κάπου να έχει ήδη παγίδα. Νομίζω εδώ βολεύει. Για να μην μπλοκάρω και τις 4 θέσεις, να έχω και μια ευελιξία εδώ. Και θα μου δώσει άλλους 3 πόντους. Και αυτό είναι μια κάρτα την οποία θα τη φτάσουν και οι δύο εν δυνάμει. Νομίζω με συμφέρει να τη βάλω εδώ για να μην να εξασφαλίσω ότι σίγουρα θα ενωθεί και έξοδος εδώ. Αλλιώς είναι περιοριστικό. Ναι, τη βάζω εδώ. Λοιπόν, τέλειωσα. Πάω στο 0. Εκείνος παίρνει το πάνω και το κάτω, αυτό που του πήρα. Τέλεια. Καλά, θα πάρει τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια, κάνει discard την κάρτα με χαμηλότερο νούμερο που είναι αυτή εδώ. Okay. Πετάει τα challenge κάρτα λιγότερο. Στη συνέχεια, εγώ αγοράζω ή πάω πάσο, οπότε διαλέγω μια κάρτα. Θα πάρω αυτήν εδώ. Ωραία. Αυτή πετιέται. Και αυτός παίρνει τα υπόλοιπα token. 2, 3 τέτοια. 2 τέτοια. Και ένας πόντος ξεράς. Ωραία. Κάποιες αυτές φεύγουνε. Και περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο γύρο. Όπου εδώ κάρτες δεν θα βγουν challenge κάρτες, γιατί δεν θα πάρω. Σωστά, σωστά. Βγαίνουν οι κάρτες αγοράς όμως. Καλά. Αυτό πρέπει να το αφήσω να το πάρει. Σίγουρα. Εδώ. Εδώ και εδώ. Ου, αυτό είναι καλό. Γιατί θα βάλω 2. Αυτό το θέλω πάρα πολύ. Βέβαια κοστίζει 10. Και αυτό. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε τελευταίο γύρο. Τελευταία κάρτα. Γιάλ, 10 χρήματα. Τραβάω 5 κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτές είναι οι κάρτες που επέλεξα. Έτσι. Με αυτές έχω, με αυτές θα σκοράρω. Ουσιαστικά. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε στο τέλος. Λοιπόν. Το blueprint μου λέει ότι εδώ θέλει γνόλ και εδώ θέλει πέτρα. Γνόλ δεν μου έχει έρθει. Πέτρα δεν μου έχει έρθει. Πέτρα έχω μόνο αυτά τα 2. Οπότε σκέφτομαι. Βάλω ένα από αυτά και ο λόγος είναι ξεκάθαρα για να εξασφαλίσω ότι εδώ είναι πέτρα και να τελειώνουμε. Okay. Ωραία.
Αυτή είναι κόκκινη, αυτή είναι μπλε, οπότε αυτή πάει στο pile του και αυτές, και εγώ κρατάω μία. Αυτή που κρατάω είναι, τι μου δίνει πόντους, που είναι κάθε παγίδα, οπότε αν ενώσω θεωρητικά, όχι, 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 κρατάω αυτή μήπως θέλω για τα χρήματα, όχι, αυτή μήπως θέλω για τα χρήματα, ναι. Και αυτές γίνονται discard, γιατί είναι, δεν είναι καμία από αυτές μπλε. Ωραία, τραβάω 1, 2, 3 κάρτες. 1, 2, 3 κάρτες. Λοιπόν, 3 κάρτες σημαίνει ότι εδώ σίγουρα πρέπει να το ενώσω με κάποιο τρόπο, οπότε αυτό είναι... Α, όχι, εγώ το έχω τέτοιο, δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό δεν το θέλω για κανένα λόγο. Θα φύγει. Το μπλε. Κνόλ δεν έχει έρθει ακόμα. Μάλιστα. Οπότε μάλλον με συμφέρει να πάω για τα χρήματα, γιατί πρέπει να εξασφαλίσω ότι θα πάρω. Οπότε βάζω αυτήν εδώ. Όχι. Αυτή θα βάλω για να τη δώσω το μπλε. Ναι, του δίνω. Αυτό τι σκοράρει μέχρι στιγμής. Μπορώ να τα δω αυτό, φαντάζομαι. Σκοράρει. Για τα γκόμπλιν σκοράρει. Όχι. Δεν σκοράρει για τα γκόμπλιν, οπότε δεν με ενδιαφέρει να το δώσω γκόμπλιν. Θα δώσω τα γκόμπλιν. Θα δίνω αυτό. Οπότε από τις μπλε βάζω αυτήν εδώ. Να μην την πάρει. Γιατί είναι παγίδα που του δίνει πόντους. Τέλεια. Αυτή την παίρνει. Και εγώ κρατάω μία που είναι αυτή εδώ. Ας πούμε. Αυτή πετιέται. Τα βάλες δύο κάρτες. Μία και μία, δύο. Λοιπόν. Μάλιστα. Αν παίξω... Για να δούμε τώρα. Αυτός έχει 10 χρήματα. Εγώ έχω ήδη 8. Οπότε λογικά τον έχω στα χρήματα. Άρα τι με συμφέρει... Με συμφέρει να βάλω αυτήν εδώ. Για να μπορεί να φτάσει στην εκ... Όχι. Δεν συνειδητοποίησα κάτι. Πρέπει και να φτάνει κάτω. Μπερδεύτηκα τώρα. Για μότο. Μάλιστα. Δεν θέλω να δώσω μπλε. Οπότε ας πούμε ότι βάζω... Αυτή εδώ. Βάζω αυτή εδώ. Και αυτές οι δύο πετιού και κρατάω, ποια κρατάω. Α, όχι, όχι, δεν βάζω αυτή εδώ. Βάζω αυτή εδώ. Ναι, γιατί με αυτό εδώ που έχω κάνει το έχω εξασφαλίσει αυτό. Να το, είναι πέρασμα. Τέλεια. Είναι πέρασμα, αλλά δεν είναι δρόμος. Για να το δω λίγο αυτό. Αυτός ο δείκτης, όταν μπει, σου ανοίγει μια πόρτα. Αλλά δεν υπάρχει διάδρομος εκεί, σωστά. Λογικά, ναι. Passage. Οι capacities do not depict an element and are not placed in the four center elements. Instead, they are placed on any edge of the chamber, even without an adjacent chamber. Secret passages create a path between two chambers. A chamber with a secret passage on its bottom edge can create a path to a chamber directly below it in the following year. Δημιουργεί path. Άρα ενώνονται αυτές οι δύο κάρτες, υποτίθεται. Λογικά ναι. Ναι, και το δείχνει εδώ. Γιατί εδώ, κοιτάξτε, ναι, έχει βάλει το chamber και εδώ κάνει γωνία. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να το φτάνει. Τέλει. Ωραία. Το απάντησε πολύ ωραία το παράδειγμα. Οπότε με αυτό είμαι καλυμμένος και κρατάω την μπλε για να μην τη δώσω. Οπότε αυτή πετιέται και τραβάω μία κάρτα. Η οποία θα είναι κάποια αυτές δύο να μπει. Θα έλεγα να μπει. Να μην του δώσω την μπλε πάλι, σίγουρα, οπότε θα μπει εδώ η μπλε. Και αυτό πετιέται.
Τελείωσα. Λοιπόν, πάμε. Μετράω χρυσό. Και μένει τώρα. 4 και 4, 8. Και 4, 12. Και 3, 15. Και πάμε εδώ. Στον τελευταίο λοιπόν γύρο, είμαι στους 15, στο 15 χρυσό. Και θέλω να μείνω έτσι, γιατί έχω περισσότερο από εκείνον. Το κάνω συνειδητά. Πολύ ωραία. Και τώρα αγοράζω ή πάω πάσο. Α, final goal. Compare the position of your marker on the goal track to the goal mark, value of the yield card in year 4. Και αν έχεις περισσότερο, πάρε εσύ 9 και εκείνος 6. Να το. Οπότε με συμφέρει. Μια στιγμή να δούμε τι με συμφέρει. Θα κερδίσω 3 πόντους αν βγω πρώτος, έτσι. Αν όμως αγοράσω εδώ αυτά που θέλω, θα του φορέσω όλα αυτά και θα πάρω από τα γνόλ. Ναι. Παρόλο που έχω 15 και θα μπορούσα να τερματίσω πρώτος για να πάρω 9 πόντους και εκείνος 6, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί αν πάρω αυτά εδώ κερδίζω 6 και 3, 9. Οπότε παίρνω 9 αντί να πάρω 3. Αν τα πάρω και αυτά. Οπότε πάμε και αγοράζω. Λοιπόν, αγοράζω όλα αυτά εδώ. 14. Δεν είναι 14 μόνο, είναι 4 και 3, 7. Και 7, 14. 15. 16. Οπότε μένουν άλλα 3. Ναι, καλά, δεν αγοράζεται ποτέ με τα 3, προφανώς. Λοιπόν, αυτό θα μπει εδώ. Και ο λόγος που μπαίνει εδώ είναι προφανώς για να κάνω 3, 4, 12 λόγω αυτής της κάρτας. Και εδώ θα μπορούσα να το βάλω 3-3-9, αλλά μόνο μία κολόνα θα σκοράρω. Ωραία. Okay. Εκεί μετά παίζει εκείνος. Εκείνος πετάει την κάρτα, δεν υπάρχει στο Gear 4. Flip your mind indicate that you have passed. Ναι, καλά γυρίσει αυτό για να ξέρετε κανείς πάσου, εντάξει. Do not select a challenge card, δεν υπάρχει. Yeah, collect all remaining market tokens. Και continue to final scoring. Οπότε παίρνει και αυτά εδώ, σε καλή μεριά, οπότε το τα κέρασα. Και περνάμε στο τελικό σκοράρισμα. Πάμε λοιπόν, να δούμε τι σκοράρει πρώτα εκείνος. Εκείνος σκοράρει. Καταρχήν, πάμε τώρα να κάνουμε τελικό σκοράρισμα. Θα πάρω έναν δείκτη δικό του. Ποιον δείκτη να πάρω? Πάρω ένα δείκτη από εδώ. Okay. Ας πούμε ότι είναι κόκκινος. Για να μετρήσουμε πόντους νίκης, έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω 3, εκείνος έχει 10. Οπότε εγώ παίρνω 6 πόντους και εκείνος παίρνει 9. Από το πρώτο. Goal card. Compare your dungeon to Yael's collected chamber cards and marker tokens. Λοιπόν, ποιος έχει τα λιγότερα σε ντούκια. Εγώ έχω 1, 2 σε ντούκια μόνο. Εκείνος έχει, δεν χρειάζεται καν να κοιτάξω τις κάρτες του, γιατί έχει 4 από το που του δώσα από όλο, οπότε έχει παραπάνω. Άρα εγώ παίρνω 15 και εκείνος παίρνει 9. Άρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και εγώ 15. 15 πάω 16 και 5, 1, 2, 3, 4, 5 στο 21. Λοιπόν, συνεχίζουμε το επόμενο. Yael card. For each card, Yael gains the base reputation and reputation according to the reputation condition. Μάλιστα, και μετά chamber reputation. Κερδίζει, χάνει ανάλογα με το reputation που έχει. Για να δούμε τα chambers που έχει μαζέψει. Πρώτα, το πιο εύκολο. Reputation. 1, 2, 3, 3, μείον 1, 2. Είναι 2 πόντους. Και πάει στο 20. Ωραία. Εγώ. Α, και μετά κοιτάει τις κάρτες αυτές εδώ να δούμε τι έχει μαζέψει. Πάμε λοιπόν. Εδώ έχει μαζέψει. Οπα. Έτσι είμαστε. Εγώ έχει μαζέψει. 16 και 14, 20, 30. 30 και 9, 39. Οπότε πάει. 20. 30, 39. Άρα πάει στους 30. Έχει 39. Σωστά. Πάμε εδώ, έχει 29. Οπότε έχει έρθει εδώ και μου έχει ρίξει ένα γύρο.
ας πούμε, και μετά κερδίζει. Με περνάει ένα γύρο, δεν έχω υπολογίσει το base, ωραία. Οπότε να υπολογίσω λίγο. Άρα είναι στους 69 πόντους αυτή τη στιγμή εκείνος και υπολογίζω τι κερδίζει από εδώ. Λοιπόν, για κάθε παγίδα κερδίζει 2 πόντους. Παγίδα 2. Αυτό δεν είναι παγίδα, σωστά. Το ουζ. Είναι παγίδα. Όχι, παγίδα. Λοιπόν, άρα 2 πόντους. Άρα πάει 60... 61. Έφυγε αυτό. Έτσι. Δεν μέτρησε αυτά. Γιατί κερδίζει πόντους τελικά, γιατί τα συντούκια τα ήθελε. Ωραία, οπότε έφυγε αυτό εδώ. Μετά, πάμε. Για κάθε σεντούκι κερδίζει 3 πόντους. Έχει 1, 2, 3, 4, τις 4, 12. 12. 12 και 3, 15. 15 ποντάκια. Και πάει στο 16. Και φεύγει και αυτή η κάρτα. Με τις συνθήκες κοιτάω, έτσι. Για κάθε γνόλ κερδίζει 3 πόντους. Για να δούμε τι γνόλ έχει. Δεν του δώσα γνόλ. Τέλεια. Α, 3 πόντους από εδώ. 1, 2, 3. Και τέλος. Για κάθε σετ ουζ και gelatinous cube παίρνει 4. Άρα 4 και άλλους 4 από εδώ. Και τερματίζει με 1, 2, 3, 4. Με 60 και 23, 83 πόντους νίκης. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τη σκορά μου. Ωραία. Πάμε να δούμε το δικό μας σκοράρισμα. Το τελικό priority, είπαμε ότι δεν σκοράρεται έτσι. Γιατί δεν ισχύει στο solo. Η goal card. Εδώ. Τη σκοράραμε. Τη σκοράραμε την goal card, ναι. Μετά. Τα challenge cards. Εδώ για μένα. Το chamber reputation που έχω. 1, 2, 3. Ποιον 3. 0. Ούτε κερδίζω ούτε χάνω. Ωραία. Το blueprint. Το blueprint τα έχω κάνει όλα. Δηλαδή η πρώτη γραμμή. Το δούμε λίγο εδώ. Πέτρα. Gelatinous cube. Πώς το έκανε αυτό το λάθος. Όχι ρε γάμο του. Μπερδεύτηκα εδώ. Σεντούκι. Εδώ. Gelatinous cube. Ούζ, συγγνώμη. Πέτρα. Τίποτα. Όχι, αυτό, sorry. Αυτό εδώ, το έβαζα εδώ. Ναι, είναι το. Γιατί το έβαλα στο τελευταίο γύρο. Το έχω βάλει και πέτρα. Οπότε έχω κάνει από όλα αυτά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Με 7 στοιχεία παίρνω 14 πόντους. Οπότε πάω 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Ωραία. Πάει η κάρτα αυτή. Δεν θα πρέπει περισσότερους πόντους από εδώ. Τέλος πάντων. Ζωμάρα, γι' αυτό εδώ. Οκ. Και μετά κοιτάω τα challenge cards που είναι αυτά εδώ. Νομίζω να το φτάσω. Παίρνω 3 σε μία κολόνα για κάθε γνόλ. Εδώ έχω ένα γνόλ, 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 γνόλ. Τις 12, οπότε πηγαίνω στους 15 και 2, 17. Γι' αυτό εδώ για κάθε chamber που έχω Cobalt και Trap παίρνω 3 πόντους. Cobalt και Trap. Cobalt και Trap. Cobalt και Trap. Άρα 3-3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και για κάθε παγίδα που ενώνεται με την exit μου παίρνω 2 πόντους. Πάμε λοιπόν. Να δούμε τώρα πώς ενωνόμαστε. Εδώ παγίδα όχι. Παγίδα όχι. Όχι, όχι. Να. Άρα παίρνω 2 πόντους για αυτήν. Και 2 πόντους για αυτήν, 4. Και 2 πόντους για αυτήν, 6. Και 2 πόντους για αυτήν, 8. Και
2, 10 και 2, 12 και 2, 14 και ενώνεται και εδώ και 2, 16. Αυτή δεν ενώνεται. Οπότε παίρνω 16 πόντους. Άρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Κοντεύω. Να δούμε. Ναι, και τώρα πάνω σκοράρουμε το path. Το path σκοράρεται όπως βλέπουμε έτσι. Παίρνεις ένα πόντο για κάθε δωμάτιο που ενώνεται με την είσοδο και ξανά ένα πόντο για κάθε δωμάτιο που ενώνεται με την έξοδο. Πάμε λοιπόν εδώ. Ενώνεται, ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Σωστά το υπολόγισα. Ενώνεται, ναι. Όχι, ενώνεται, ναι, μέσω εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 δεν ενώνεται. 8. Να το δώσω σε πόντους πριν, 8. Πρέπει να χάσω 2 πόντους. 8. Ενώνεται, ναι. 9, 10, 11, 12, 13. Άρα παίρνω 13 πόντους από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Γιατί έδωσα 2 πόντους ενώ αυτό δεν ενώνεται στην παγίδα. Πρέπει να ενώνεται με την έξοδο. Σωστά. Ναι. Ωραία. Νομίζω το έδωσα. Και πάμε να μετρήσουμε ανάποδα από την έξοδο. Γιατί η έξοδος έχει μπει εδώ. Με βάση το blueprint μου. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Από την έξοδο μετράει 1, 2, τα ίδια θα παίρνω πάλι. Ναι, γιατί έχω ενώσει έξοδο με έσοδο. Με είσοδο με έξοδο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ξαναμετράω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, όχι 13, 12. Οπότε, άλλους 12, 33 και 1, 2, 1, 2, εδώ. Οπότε εκείνο, τερματίζουμε το solo, εκείνος έχει 30 και 30 και 22, 82 πόντους και εγώ τελειώνω με 95 και κερδίζω πολύ κοντά, θεωρώ. Οπότε αυτό είναι το τέλος του Stone Spine Architects. Πάρα πάρα πολύ ωραίο game, φανταστικό, πολύ ευχάριστο, πολύ ενδιαφέρον και έτσι παίζει το solo. Μπορείτε να το κάνετε ακόμη πιο δύσκολο βάζοντας τις πιο δύσκολες κάρτες του Γιάννη μέσα.